Καταρχήν, από το σχόλιο για την ομάδα. Καταρχήν, μιλάμε για δύο διαφορετικά ημίχρονα. Στο πρώτο ημίχρονο δεν ήμασταν τόσο καλοί, δεν μπορέσαμε να κάνουμε το παιχνίδι μας. Δεν είχαμε και πάρα πολλές, ίσως μόνο μία ευκαιρία. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως ήμασταν καλύτεροι. Νομίζω ότι ήμασταν καλοί και στο επίπεδο της κυκλοφορίας της μπάλας, στις πάσες μας και είχαμε και φυσικά ευκαιρίες να σκοράρουμε. Και νομίζω ότι θα μπορούσαμε και να ισοφαρίσουμε και να πετύχουμε και δύο γκολ ενδεχομένως να προηγηθούμε. Βέβαια, τελικά χάσαμε απέναντι όμως σε μία πολύ καλή ομάδα όπως είναι η Νάπολη. Δέχεται τον τίτλο του ενός από τους καλύτερους της ομάδας στο παιχνίδι. Καταρχήν, παίζαμε απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα όπως είναι η Νάπολη, που είναι επίπεδου Champions League. Κάναμε ένα λάθος το οποίο το πληρώσαμε. Βρεθήκαμε πίσω στο σκόρ, όμως αντιδράσαμε σωστά. Είχαμε ευκαιρίες και θα μπορούσαμε να προηγηθούμε και να περάσουμε και μπροστά στο σκόρ. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε χαρούμενοι από την ομάδα. Το πιο μεγάλο ζήτημα για τον ΠΑΟΚ δεν είναι ότι έχει πολλές αλλαγές σχέση με πέρυσι, άρα θέλει αρκετό χρόνο για να γίνει πιο ομάδα. Καταρχήν, μας λείπουν παίχτες οι οποίοι ήταν στο παγκόσμιο κύπελλο και έχουν παραπάνω μεγαλύτερο χρόνο προσαρμογής. Είναι ποδοσφαιριστές που θα φέρουν σίγουρα ποιότητα στην ομάδα. Μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε σε περίοδο προετοιμασίας. Προετοιμάζουμε τον εαυτό μας για να είμαστε απόλυτα έτοιμοι στον αγώνα του Europa League που είναι σε τρεις εβδομάδες. Έχουμε δυνατά φιλικά μπροστά μας, το σημερινό, με την QPR, με την Inter. Παιχνίδια τα οποία θα μας βοηθήσουν να χτίσουμε ακόμη πιο δυνατή ομάδα και φυσικά με την επιστροφή των παιχτών που λείπουν. Των διεθνών. Μίλησε καθόλου με τον Χάμσικ και τον συμπαίκτη του Εθνική Σλοβακία και τι του είπε, αν του είπε κάτι. Φυσικά ο Χάμσικ είναι ένας πολύ μεγάλος παίκτης και εδώ στην Νάπολη που είναι αρχηγός και στην εθνική ομάδα το ίδιο. Είμαστε πολύ καλοί φίλοι και μιλάμε συχνά, οπότε έχουμε την ευκαιρία και τώρα μιλήσαμε και φυσικά αλλάξαμε και τις φανέλες μας. Θα ρωτήσουμε το εξής. Είδαμε ότι οι συμπαίκτες του άρχισαν να τον ψάχνουν. Θεωρεί ότι έχουν αρχίσει να μαθαίνουν τον τρόπο παιχνιδιού του και σύντομα θα δούμε και ακόμη περισσότερες κούρσες και γρήγορες επιθέσεις. Δεν είμαι μόνο εγώ, είναι όλη η ομάδα. Προσπαθούμε να παίξουμε όλοι μαζί καλά. Θα είμαι και εγώ καλύτερος. Προσπαθώ να φέρω τα πάντα για το καλό της ομάδας και νομίζω ότι ο χρόνος θα μας βοηθήσει να βρεθούμε ακόμη καλύτερα.